Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο πρώτο βήμα, στην πρώτη ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Start. Μαζί θα δούμε και σήμερα πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Ξεκινάμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Βουλευτική Άρκυρα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Γκίκα συναντήθηκε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Χρυσογοίδη, και σε σχετικό δελτίο τύπου αναφέρει ότι η Κέρκυρα ενισχύεται με 50 ασύνοριοφύλακες, ενώ όπως όλα δείχνουν τρέχει και το ζήτημα της μεταφοράς των φυλακών. Θυμίζω βέβαια ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων για τον Πρόεδρο της, του κ. Μποζούκη, που πρόσφατα είχε συνάντηση με την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, θεωρεί ότι αυτή η ενίσχυση με τους συνοριοφύλακες δεν είναι αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή το νησί. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη είχε την Πέμπτη ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας με βασικό θέμα στην ατζέντα τη μεταφορά των φυλακών Κέρκυρας εκτός αστικού ιστού. Για το σκοπό αυτό υπήρξε η τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή, όσο και με τον Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας Γιώργο Μαχημάρη για την παραχώρηση του οικοπαίδου του Φόζα Ιωνίων Νήσων στην περιοχή Ρεκίνη στη Βόρεια Κέρκυρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Ο Υφυπουργός έθεσε επιπλέον στον κύριο Χρυσοχοίδη την ανάγκη να ενισχυθεί με επιπλέον μόνιμο προσωπικό η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας, καθώς και να δοθεί παράταση μέχρι το τέλος της θερινής περίοδου στις αποσπάσεις των αστυνομικών που βρίσκονται για ενίσχυση στο νησί και λήγουν στις 17 Οκτώβρου. Τέλος, ζήτησε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να εξετάσει τη δυνατότητα πρόσληψης συνοριοφυλάκων για την υπηρεσία συνοριακής φύλαξης της Κέρκυρας. Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Γκίκας έκανε την ακολουθή δήλωση. Μια επικοδομητική συνάντηση με τον φίλο Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη, με τον οποίο συζητήσαμε θέματα ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Όσον αφορά στη μεταφορά των φυλακών εκτός αστικού ιστού, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων αλλά και τον Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας, όπου επιβεβαιώθηκε η σύμφωνη γνώμη τους για το οικόπεδο ιδιοκτησίας του Φότζα στην περιοχή Ρεκίνη στη Βόρεια Κέρκυρα. Ο Υπουργός ανέφερε πως είναι σύμφωνος να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ζητήματα πολεοδομικής φύσεως που βαραίνουν το συγκεκριμένο οικόπεδο. Αναφορικά με το αίτημά μου για περαιτέρω ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας με μόνιμο προσωπικό, ο κ. Χρυσοχοίδης είπε πως θα εξετάσει αυτή τη δυνατότητα, αν και ανέφερε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού αντιμετωπίζει η Αττική. Ωστόσο, συμφώνησε να παραταθούν για ένα ακόμη μήνα οι αποσπάσεις του αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί ενισχυτικά την Κέρκυρα. Τέλος, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον κ. Χρυσοχοίδη, διότι έκανε δεκτό το αίτημά μου ώστε να ενισχυθεί η υπηρεσία συνοριακής φύλαξης της Κέρκυρας με 50 νέους συνοριοφύλακες. Και ο κύριος Γκίκας καταλήγει: είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί θα προσληφθούν άτομα κυρίως από την Κέρκυρα που θα βοηθήσουν σημαντικά το έργο της αστυνομικής μας διεύθυνσης. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο δυστύχημα των Τεμπών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο σταθμάρχης που είχε βάρδια τη μοιραία νύχτα του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Δεκτό έγινε το αίτημα αποφυλάκησης που είχε καταθέσει ο σταθμάρχης που είχε βάρδια τη μοιραία νύχτα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο σταθμάρχης που είχε προφυλακιστεί για την τραγωδία των Τεμπών αποφυλακίστηκε υπό όρους καθώς παρήλθε το 18μηνο της προφυλάκησής του. Σύμφωνα με τους όρους της αποφυλάκησής του, δεν επιτρέπεται να βγει από τη χώρα και θα βρίσκεται σε κατοικών περιορισμό μέχρι τη δίκη. Ο ειδικός εφέτης ανακριτής έκανε δεκτή την αίτηση που είχε καταθέσει μέσα του δικηγόρου του για την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με περιοριστικούς όρους. Σημειώνεται πως ασκήθηκε δίωξη κατά του Πρόεδρου της ΡΑΣ από την Εισαγγελία της Λάρισας μετά από πρόταση του εφέτη ανακριτή. Η δίωξη αφορά διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών διαπαραλήψεως με δόλο κατά εξακολούθηση. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΘ, στο πλαίσιο προκατακτικής εξέτασης που διεξήχθη μετά τη μήνυση κοινών θυμάτων των Τεμπών, ασκήθηκε δίωξη για παράβαση καθήκοντος κατά τριών προανακριτικών υπαλλήλων της πυροσβεστικής και ενός ανώτερου αξιωματικού. Για ιατροδικαστές και δικαστικούς εμπειρογνώμονες που περιλαμβάνονταν στη μήνυση, η υπόθεση αρχισδοτήθηκε, ενώ για τους δικαστικούς λειτουργούς που περιλαμβάνονταν επίσης στη μήνυση, η υπόθεση θα εξεταστεί από άλλους εισαγγελικούς λειτουργούς εκτός Λάρισας. Και είναι προφανές ότι η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των συγγενών των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Και όχι μόνο αυτό βέβαια. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Πάμε τώρα στο ηλεκτρικό ρεύμα που ελλείμματα που υπάρχουν απειλούν με νέες αυξήσεις των ρυθμιζόμενων χρεώσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Η άντληση 460 εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης για τις επιδοτήσεις των καταναλωτών κατέστησε τον ειδικό λογαριασμό υπηρεσιών κοινής ωφελίας έντονα ελλειμματικό, με αποτέλεσμα η τρύπα να υπολογίζεται για φέτος κοντά στα 600 εκατομμύρια ευρώ και να απειλεί με αυξήσεις στο τελικό κόστος που πληρώνουμε για το ηλεκτρικό ρεύμα. Πρόκειται για το λογαριασμό που διαχειρίζεται τις πληρωμές υπηρεσιών κοινής ωφελίας, δηλαδή τα χρήματα που καταβάλουν οι καταναλωτές για την ακριβή παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, τα οποία αναγκαστικά το κάνουν με ασύμφορες μονάδες πετρελαίου. Γρίφος για την κυβέρνηση είναι το πώς θα καταφέρει να καλύψει το έλλειμμα του λογαριασμού δίχως να επιβαρυνθούν οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι ήδη αντιμέτωποι με μια γερή άνοδο των ρυθμιζόμενων χρεώσεων φέτος στους λογαριασμούς τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι και οι μοναδικές επιλογές είναι είτε η αύξηση των υπηρεσιών κοινής ωφελίας στους λογαριασμούς, είτε μια ένεση από τον προϋπολογισμό. Αντίστοιχα, το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, που πληρώνει τους παραγωγούς πράσινης ενέργειας, υπολογίζεται ότι θα φτάσει στα τέλη του φετινού έτους τα 284 εκατομμύρια ευρώ. Στην προκειμένη περίπτωση, η κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα να στηρίξει τις επιχειρήσεις που ήταν να επιστρέψουν ελαφρύνσεις των χρεώσεων προηγούμενων ετών. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο ΕΛΑΠΕ ήταν να λάβει 130 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τώρα θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος να περιοριστεί το έλλειμμά του. Όπως και στην περίπτωση του ΕΛΙΚΟ, μια λύση είναι να ανέβουν οι χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Πάντως, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σκυλακάκης, προανήγγειλε ότι θα αντληθούν 200 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη στήριξη του ΕΛΑΠΕ, τα οποία θα κλείσουν το μεγαλύτερο μέρος της τρύπας. Πρόκειται για ποσό που έχει δεσμευτεί από τα κονδύλια του Ταμείου, αν και απαιτείται πρώτα η έγκριση της Κομισιόν. Πάμε στο Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων της Παλιάς Πόλης. Εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι είναι στο ίδιο έργο θεατές και νιώθουν ανεπιθύμητοι στην ίδια τους την πόλη. Πάμε να δούμε τι αναφέρουν. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παλιά πόλη της Κέρκυρας και τη διαχείρισή τους, αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει. Η νέα δημοτική αρχή διαχειρίζεται ήδη επί 7 μήνες το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Στην παλιά πόλη, η κατάσταση, η οποία ήδη έχει διαμορφωθεί και εξελίσσεται σταθερά στην ίδια δυσάρεστη για τους κατοίκους κατεύθυνση, προκαλεί σειρά διαπιστώσεων και ερωτηματικών. Ποιοι θέλουν την παλιά πόλη και όλη την πόλη ξέφραγο αμπέλι? Ποιοι ωφελούνται από την κατάσταση αναρχίας και ανομίας, η οποία επικρατεί και διαλύει την καθημερινότητα των μονίμων κατοίκων? Ποιοι οθούν το Δήμαρχο να κάνει στροφή 180 μοιρών από όσα έλεγε και υπόσχονταν προεκλογικά? Ποιοι προωθούν τον αποκλεισμό των μονίμων κατοίκων ακόμα και από το δικαίωμα έκφρασης γνώμης για τα τεκτενόμενα στη γειτονιά τους? Δυστυχώς, συνεχίζει η ανακοίνωση, είμαστε για άλλη μια χρονιά στο ίδιο έργο θεατές. Στο ίδιο και χειρότερο, μάλιστα, αυτή τη φορά έργο, καθώς τα προεκλογικά προσεχώς προμείνει αν επιτέλους κάτι διαφορετικό, αλλά τελικά έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Μετά τις προεκλογικές κορώνες θα μπει τάξη και όταν υπάρχει αποφασιστικότητα όλοι ακολουθούν τις τότε υποψήφιες δημοτικής αρχής, οι νέοι άρχοντες πέρασαν στα «δεν υπάρχουν συνεργεία να μαζέψουν τις παράνομες καρέκλες και τα εμπορεύματα». Δεν ακούμε τι γίνεται κάθε βράδυ στην πόλη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με την ηχορύπανση και δεν βλέπουμε ότι οι καρέκλες και τα τραπέζια απλώνονται παντού. Αφού λοιπόν σας ενοχλούν παράνομα, ο Δήμος θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να το κάνουν νόμιμα. Δεν υπάρχουν αστυνομικοί να επιβάλλουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, άρα θα ζητήσουμε από τον κόσμο να πειθαρχήσει, όπως για παράδειγμα πειθάρχησαν και οι παραπάνω. Την 3η 30 Ιουλίου ήλθε και το κερασάκι. Στη σύσκεψη την οποία οργάνωσε ο Δήμος για τη λήψη κυκλοφοριακών μέτρων, κυριάρχησε η απλή λογική. Αφού οι κάτοικοι μιλάτε πολύ, δεν σας θέλουμε στην παρέα μας. Θα καλούμε μόνο όσους ξέρουμε ότι τους έχουμε του κεριού μας και θα πάνε με τα νερά μας. Οι κάτοικοι, συνεχίζει η ανακοίνωση, καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι είναι ανεπιθύμητοι στην ίδια τους την πόλη που γεννήθηκαν και ζουν. Η δημοτική αρχή και κάποια οικονομικά συμφέροντα τους θεωρούν πολύ ενοχλητικούς και εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη. Δηλαδή, μουσική συνέχεια με όποια ένταση θέλουν οι επιχειρηματίες, καρέκλες και τραπέζια παντού. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν μόνο στην Κέρκυρα παρόμοια φαινόμενα. Στη Σαντορίνη είπαν στους κατοίκους να μην κυκλοφορούν όταν έρχονται κρουαζιερόπλοια. Εδώ τους λένε να φύγετε, να πάτε αλλού με τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής, η οποία ψάχνει αφορμές για να παρακάμψει τους νόμους και τους κανονισμούς. Δυστυχώς, οι εικόνες των γεγονότων στη Βαρκελόνη και στα Κανάρια δεν θα αργήσουν και στην Κέρκυρα. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στην ενημέρωση του ΕΟΔΙΑ, αυτή τη φορά για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς κρούσμα εντοπίστηκε και στην Ιγουμενίτσα. Αυξήθηκαν κατακόρυβα τις τελευταίες μέρες τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, ενώ την τελευταία εβδομάδα 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση σε ΜΕΘ σε νοσοκομεία της χώρας. Υπενθυμίζεται πως ο ιός μεταδίδεται από μολυσμένα κουνούπια.
Στην Ήπειρο και για το φετινό καλοκαίρι, το πρώτο κρούσμα καταγράφηκε σε περιοχή της Θεσπρωτείας και πιο συγκεκριμένα του Δήμου Ιγουμενίτσας, όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΕΟΔΗ. Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που νόσησε ο ιός του Δυτικού Νείλου έως και 31 Ιουλίου ήταν 33. Ο πρώτος ασθενής δηλώθηκε στις 10 Ιουλίου, αλλά τα συμπτώματά του είχαν αρχίσει στις 21 Ιουνίου. Οι 6 από τους ασθενείς δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Τα περιστατικά αυτά αφορούν εγχώρια μετάδοση, μόλυνση εντός Ελλάδος. Τον Ιούλιο αναφέρθηκαν 3 κρούσματα όπου η μετάδοση είχε συμβεί σε χώρες του εξωτερικού. Ο ΕΟΔΗ όμως δεν συνυπολογίζει αυτά τα εισαγόμενα κρούσματα στις αναλύσεις του. Σύμφωνα με τα δεδομένα από τα 33 εγχώρια κρούσματα που προκάλεσε ο ιός του Δυτικού Νείλου, τα 29 ήταν βαριά, καθώς οι ασθενείς είχαν εκδηλώσει από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο νεότερος από τους ασθενείς με εκδηλώσει από το κεντρικό νευρικό σύστημα είχε ηλικία 36 ετών. Ο γυραιότερος ήταν 92 ετών. Ο ΕΟΔΗ τονίζει πως σε κάθε κρούσμα με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος αντιστοιχούν περίπου 140 άλλοι ασθενείς που είναι ασυμπτωματικοί ή έχουν πολύ ήπια συμπτώματα και έτσι δεν αναφέρονται. Από τα 33 εγχώρια κρούσματα τα 17 σημειώθηκαν την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς, 32 από τους 33, χρειάστηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο. Από αυτούς, οι 18 έχουν λάβει εξιτήριο. Άλλοι 8 εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με τους 5 από αυτούς σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Και από την Ιγουμενίτσα και τον ιό του Δυτικού Νείλου πάμε στη Βόνιτσα, εκεί που εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα πανόλης. Στο πλαίσιο των κλινικών διερευνήσεων που διεξάγει η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εντοπίστηκε και επιβεβαιώθηκε κρούσμα πανόλης στη Βόνιτσα. Μετά το αποτέλεσμα, άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών και πραγματοποιήθηκε εκτάκτως σύσκεψη στη Βόνιτσα, παρουσία του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Φίλια, του αντιπεριφερειάρχη Τολοκαρνανίας και των υπηρεσιακών στελεχών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στόχος η ενημέρωση των κτηνοτρόφων της περιοχής για τα μέτρα και τους ελέγχους που θα γίνουν από εδώ και στο εξής, καθώς με βάση τα σχετικά πρωτόκολλα πλέον η περιοχή της Βόνιτσας τίθεται σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Πλέον αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη θανάτωση των ζώων και την ταφή τους σε συγκεκριμένο χώρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες επιβεβαιώθηκαν κρούσματα της πανόλης των εγωπροβάτων και σε 2 ακόμα περιοχές της Ηλίας. Συγκεκριμένα σε εκτροφές στην περιοχή του Βαρθολομιού, του Δήμου Πηνιού και στην Εμούτα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Έτσι, συνολικά η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τίθεται σε συναγερμό. Από προημερών, κρούσμα σε ορεινή περιοχή της Κορινθίας κινητοποίησε τις αρχές και στην ορεινή Αχαΐα, που ήταν η πρώτη περιοχή που μπήκε σε επιτήρηση στη Δυτική Ελλάδα. Από την πανόλη των εγωπροβάτων, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας ούτε μετάδοση στον άνθρωπο. Ωστόσο, το στοίχημα είναι να μην υπάρξει εξάπλωση της νόσου, καθώς ήδη σε όλη τη χώρα έχουν θανατωθεί αρκετές χιλιάδες ζώων, προκαλώντας πλήγμα στους κτηνοτρόφους που η νόσος χτύπησε τις εκτροφές τους. Στο ζήτημα των φορολογικών δηλώσεων, τώρα λίγοι κυρίες και κύριοι, σήμερα οι προθεσμοί για την υποβολή τους αυτόματα θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα. Γι' αυτό όσοι δεν έχετε κάνει φορολογική δήλωση, έστω και τώρα προλάβετε, γιατί ξεκινάνε από 100 ευρώ και ανεβαίνουν. Τέλος χρόνου στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα που εισπράχθηκαν μέσα στο 2023. Σήμερα, Παρασκευή 2 Αυγούστου, λήγει και η παράταση που είχε δοθεί στα φυσικά πρόσωπα για να υποβάλουν τις δηλώσεις τους, αλλά και την εξόφληση της πρώτης δόσης για εκείνους που τους προέκυψε επιπλέον φόρος. Όσοι πάντως καθυστερήσουν τη δήλωσή τους, καλό θα είναι να γνωρίζουν πως φέτος τα πρόστιμα θα εκδίδονται αυτόματα και με διαδικασίες εξπρές. Έτσι, εφόσον υπάρξει καθυστερημένη υποβολή της φορολογικής δήλωσης, θα κοπεί και το ανάλογο πρόστιμο. Μάλιστα, τα ποσά των προστήμων θα βεβαιώνονται άμεσα από το πληροφοριακό σύστημα TaxisNet και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους φορολογούμενους, από τη στιγμή που εκείνοι θα ολοκληρώνουν την ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων σύμφωνα με το ενοικονομία.gr. Άμεσα, μόλις ο φορολογούμενος οριστικοποιήσει και υποβάλει μια εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κάνοντας κλικ στην ένδειξη υποβολή, μαζί με τυχόν επιπλέον φόρο που θα προκύπτει από την εκαθάριση, θα βεβαιώνεται αυτόματα και το ανάλογο αυτοτελές πρόστιμο. Το ποσό του προστίμου διαμορφώνεται στα 100 ευρώ για κάθε φορολογούμενο και ανεβαίνει για όσους ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, στα 250 ευρώ αν τηρούν απλογραφικά βιβλία ή στα 500 ευρώ αν τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Μέχρι σήμερα, στις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων, οι φορολογούμενοι χρειάζεται να περιμένουν για πολλούς μήνες ή ακόμα και για 1 με 2 χρόνια τις αρμόδιες ΔΟΗ να ελέγξουν και να εντοπίσουν τις περιπτώσεις αυτές και τελικά να εκδώσουν σχετικές πράξεις επιβολής προστίμων. Και εν τέλει έφταναν να καταβάλουν φουσκωμένα τα πρόστιμα λόγω συσσόρευσης στόκων εκπρόθεσμης καταβολής από την ημερομηνία που θα έπρεπε να έχει υποβληθεί η δήλωση μέχρι και την ημερομηνία της καθυστερημένης βεβαίωσης του προστίμου.
Βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου της ΑΔΕ, φέτος η αυτοματοποίηση της έκδοσης πράξεων επιβολής προστήμων κατά την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον τρέχοντα μήνα στις δηλώσεις ΦΠΑ, τις δηλώσεις παρακρατουμένων φόρων και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους θα επεκταθεί και στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί πως δεν επιβάλλεται πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ, εφόσον από την αρχική ή τροποποιητική εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει πόσο φόρου πόρος πληρώνει μέχρι και 100 ευρώ. Όσον αφορά το ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους φόρους, σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης ισχύουν πρόστιμα 250 ευρώ για τηρούντες απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για τηρούντες διπλογραφικά βιβλία, επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες. Πάμε τώρα στον τουρισμό και πάμε να δούμε τι λέει ο κ. Δημήτρης Ρούσος ό,τι αφορά το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, όπου καταγράφει αύξηση και ο Ιούλιος, μία άνοδο της βρετανικής αγοράς και πτώση της γερμανικής. Μετράμε 2.561 πτήσεις από το εξωτερικό και σε σύγκριση με τον περσινό Ιούλιο που είχαμε 2.456, μετράμε 105 περισσότερες πτήσεις και ένα ποσοστό 4,3%. Αναμενόμενο ένα μονοψήφιο βέβαια ποσοστό αύξησης, δεν περιμέναμε πολύ πιο μεγάλο ποσοστό, αλλά σε σχέση και με τους προηγούμενους μήνες υπήρχε αυτό το θετικό πρόσημο που αναμέναμε. Οι Βρετανοί πάνε πάρα πολύ καλά, 782 πτήσεις σε σχέση με τις 742 πέρσι, δηλαδή συν 40. Οι Γερμανοί έπεσαν όπως και τον προηγούμενο μήνα, μείον 35 πτήσεις μετράμε. Ανέβηκαν πάρα πολύ οι Ιταλοί, οι οποίοι ήταν τρίτοι σε δύναμη να λέμε. 351 πτήσεις σε σχέση με τις 307 πέρσι. Από εκεί και πέρα έχουμε τους Γάλλους που κρατάνε στο ίδιο σχεδόν επίπεδο, 155 με 153 πέρσι, Πολωνοί στα ίδια περίπου, 154, και μετά έχουμε Τσέχους, Ούγγρους που ανεβήκανε, οι Ελβετοί, Ολλανδοί, Αυστριακοί. Το Ισραήλ, παρότι η Ryanair δεν έχει επαναφέρει τις πτήσεις προς το Τελαβίβ, βλέπουμε με πτήσεις charter των Ισραηλινών να έχουμε συν 14 πτήσεις, δηλαδή 54 σε σύγκριση με τις 40 πέρσι. Και έχουμε Ρουμάνους, Βέλγους και Ιρλανδούς στα ίδια ακριβώς επίπεδα με πέρσι. Έτσι, άρα έχουμε μία αύξηση 4,3% σε πτήσεις. Αρκετά μεγάλη αύξηση στους Βρετανούς, μία μείωση στους Γερμανούς, η οποία από ό,τι φαίνεται ισοφαρίζεται και ίσως και περισσότερο από την αύξηση που είχαμε στους Ιταλούς. Οι πληρότητες είναι σχεδόν ίδιες με αυτές της προηγούμενης χρονιάς. Άλλωστε αυτό φάνηκε και από τα στατιστικά του προηγούμενου μήνα, του Ιουνίου. Δηλαδή περίπου το ίδιο ποσοστό στην αύξηση των πτήσεων είχαμε και αντίστοιχα στην αύξηση των επιβατών. Δεν διαφέρει ιδιαίτερα τα ποσοστά, δηλαδή οι πληρότητες στα αεροπλάνα είναι γύρω στο 85-95%. Τους μήνες αιχμής. Και τους μήνες αιχμής, αλλά είναι περίπου τα ίδια με πέρσι, αλλά δεν περιμένουμε κάποιες διαφορές φοβερές για να έχουμε άλλα νούμερα, δηλαδή άλλες επιδόσεις στους επιβάτες. Περίπου εκεί θα κοιμαθούμε, δηλαδή πρέπει να είμαστε το 4-5 με 6% αύξηση στους επιβάτες. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπουμε άνοιγματα σε νέους προορισμούς. Όχι, ποτέ δεν γίνεται άνοιγμα μέσα στον Ιούλιο. Ό,τι ήταν να γίνει έγινε μέσα στον Ιούνιο. Κάνα 2-3 προορισμοί προσθέθηκαν. Ελπίζουμε απλά και του χρόνου να έχουμε αυτούς τους προορισμούς να εδραιωθούν και να τους έχουμε συνέχεια. Έχουμε κάποια δεδομένα για τον Αύγουστο? Είναι στα ίδια. Είναι στα ίδια. Δεν περιμένουμε ιδιαίτερη αύξηση. Μπορεί να είμαστε στο συν 1-2% σε σχέση με τον τρέχοντα μήνα βέβαια. Πάντα έτσι ήταν. Τώρα θα δούμε τις μικρές αυξήσεις στη συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα. Εξασφαλίζεται έτσι ότι δεν θα τα εισάγουμε σε πολλαπλάσιες τιμές. Πάμε να δούμε τι λέει ο κύριος Ραράκος. Αυξήσεις στις τιμές για 1.242 κωδικούς σκευασμάτων, για τα οποία εταιρείες που τα διακινούν είχαν αιτηθεί την αναπροσαρμογή τους, ανακοίνωσε ο ΕΟΦ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της λίστας, προκύπτουν αυξήσεις άνω του 1% για 849 σκευάσματα. Μάλιστα, για 700 κωδικούς η αύξηση είναι πάνω από 10% και κατά 20% και πάνω αυξάνονται 570. Επίσης, σε 100 φάρμακα η αύξηση είναι πάνω από 100%, φτάνοντας σε ένα σκεύασμα το 448%.
Οι ανατιμολογήσεις γίνονται προκειμένου να διορθωθούν στρεβλώσεις στις τιμές των φαρμάκων, οι οποίες οδηγούσαν σε μη βιώσιμη παραμονή τους στην ελληνική αγορά. Ωστόσο, η αύξηση στις τιμές δεν αναμένεται να επιβαρύνει ιδιαίτερα τους πολίτες, καθώς η συμμετοχή θα είναι μικρή λόγω του ότι πρόκειται για φτηνά φάρμακα. Από την άλλη, οι φαρμακοποιοί τονίζουν ότι αν οι τιμές δεν αυξηθούν, τα φάρμακα θα εξαφανιστούν από την τοπική αγορά και θα πρέπει να τα εισάγουμε σε πολλαπλάσιες τιμές. Στο Start μίλησε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κερκύρας, Περικλής Ραράκος. Για πρώτη φορά μετά το πρώτο μνημόνιο, αυτές οι αυξήσεις αφορούν φάρμακα συνταγογραφούμενα, τα λεγόμενα και ως φθηνά φάρμακα μεταξύ των κύκλων των φαρμακευτικών εταιριών. Ήταν φάρμακα για τα οποία οι τιμές πολλές φορές το κόστος παραγωγής ήταν υψηλότερο σε σχέση με το κέρδος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κάνουν μακροχρόνιες ελλείψεις και να, όπως καταλαβαίνετε, να μην είναι ελκυστικά προς την παραγωγή τους από τη μεριά των φαρμακευτικών, των εγχώριων φαρμακευτικών εταιριών και για τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, που είχε ως αποτέλεσμα είτε την έλλειψή του, είτε για να καλυφθεί η ζήτηση, το κράτος να πάει μέσω του Φαρμακευτικού Ινστιτούτου να το εισάγει από άλλες χώρες σε πολλαπλάσια τιμή. Σε πρώτη φάση βλέπουμε ότι είναι μια αύξηση τιμών. Θα έλεγα όμως ότι το θετικό της σε όλη υπόθεση είναι ότι μέσω αυτής της αύξησης, που είναι κατά μέσο όρο μικρή, είναι ένα 10% παραπάνω, θα διευκολυνθεί ο Έλληνας ασθενής έτσι ώστε να βρει το φάρμακό του. Γιατί πλέον δεν θα είναι τόσο δύσκολο να κυκλοφορήσει στην αγορά, θα είναι λίγο μεγαλύτερη τιμή, δεν θα είναι τόσο πολύ μεγάλη η επιβάρυνσή του και θα είναι πολύ λιγότερη η ταλαιπωρία του, δεν θα πηγαίνει από φαρμακείο σε φαρμακείο για να βρίσκει ένα απλό αντιβιωτικό που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μια αντιβίωση πολύ γνωστή του ενός γραμμαρίου είναι σε έλλειψη επειδή είναι πάρα πολύ χαμηλή η τιμή της. Η συμμετοχή του θα έβγαινε 2,5 ευρώ, τώρα θα βγαίνει 2,70-2,80. Να τονίσω μια συγκεκριμένη περίπτωση φαρμάκου, στο οποίο ο ασθενής παλιότερα, επειδή ήταν πολύ χαμηλή η τιμή του, πλήρωνε μια συγκεκριμένη συμμετοχή. Όταν έκανε έλλειψη αυτό το φάρμακο, εμείς το φέρναμε εισαγωγή από το εξωτερικό και πλήρωνε 3-4 φορές περισσότερο σε συμμετοχή, δηλαδή για όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα που θα γίνει ένα προσαρμογή σε αυτό το σκεύασμα, θα πληρώνει όσο πλήρωνε παλιότερα, συν μια μικρή επιβάρυνση τη τάξη των 10-20 λεπτών παραπάνω. Βέβαια, αυτές να τονίσω ότι είναι εκτιμήσεις δικές μας, γιατί είχαμε προτείνει και εμείς στις συναντήσεις μας με υπουργούς και φαρμακευτικές εταιρείες ότι πρέπει να υπάρξουν αυξήσεις τιμών, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να προσελκύσεις εταιρείες στην Ελλάδα. Αλλά τα αποτελέσματα νομίζω θα είναι κάτι καλύτερο από την απαγόρευση εξαγωγών που γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Είναι ένα μέτρο που ήρθε για να μείνει. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο βήμα, ζωντανά πάντα από την τηλεόραση του Start. Θα μιλήσουμε για την πόλη μας, θα μιλήσουμε για το Άλσος, θα μιλήσουμε για τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς Δημοτικής Αρχής, αλλά και τι κάνουμε εμείς οι πολίτες, καλά και κακά. Γιατί δεν φταίνε μόνο εμένα, φταίνε και δεν φταίμε όλοι λίγο πολύ. Ο κύριος Σπύρος Κληρής, σύμβουλος πόλης, είναι μαζί μου και είναι και υπεύθυνος για το Άλσος στη Γαρίτσα και τον ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι, καλώς ήλθατε. Να είστε καλά, κυρία Αλιελά. Τιμή μου που είμαι κοντά σας σήμερα και με καλέσατε. Και είστε κι εσείς ένας από αυτούς τους ανθρώπους που αγαπάει την πόλη του. Και το δείχνει ποικιλοτρόπως και όχι μόνο τώρα που έχετε εκλεγεί. Γιατί έχει σημασία να δείχνουμε πόσο αγαπάμε την πόλη μας και σε ανύποπτο χρόνο. Έτσι δεν είναι? Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο αγαπάμε αυτή την πόλη. Εσείς πήρατε μια πρωτοβουλία για το Άλσος. Απευθύνεστε στο κοινό. Και όχι μόνο για το Άλσος. Όχι μόνο, η πρωτοβουλία αυτή και το κάλεσμα είναι σε όλους τους συμπολίτες μου, όπου και να υπάρχουν και όπου υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα στην πόλη της Κέρκυρας, να ενεργούμε και να καθαρίζουμε. Ποιος ήταν εθελοντικά. Εθελοντικά. Ποια ήταν η σκέψη, δηλαδή με ποια αφορμή είπατε να κάνετε αυτό το κάλεσμα? Να σας πω, κοιτάξτε, όπως ξέρετε, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας δεν είναι όπως ήταν η Καποδιστριακή Δήμη. Είναι ένας δήμος πάρα πολύ μεγάλος, με πάρα πολλές ανάγκες. Ξεκινάει από το
το κράκι και καταλήγει στο σταυρό. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία, έτσι, όχι μόνο από θέμα προσωπικού, και από θέμα, ας πούμε, συντονισμού να το πω, από θέμα να μπορέσουμε να καθαρίσουμε την πόλη πιο σωστά. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα του προσωπικού είναι κάτι το οποίο ταλανίζει όλες τις δημοτικές αρχές. Πάντα λέμε και στον Βορρά και στη Μέση και στον Νότο και τώρα και πριν και πριν αρκετά χρόνια ότι δεν φτάνει το προσωπικό. Όχι, όχι. Διότι οι ανάγκες είναι αυξημένες. Ήδη μας διώξανε, φύγανε κάποιος κόσμος. Νομίζω που ήταν με COVID ή με κάποιες συμβάσεις και αυτά. Τώρα τις τελευταίες μέρες έχουν έρθει κόσμος. Αλλά αυτό δεν λύνει και το πρόβλημα. Γιατί πάνε, έρχονται οι άνθρωποι, βρίσκουν για λίγο δουλειά. Απ' την άλλη, όμως δεν ξέρει ότι ο Δήμος έχει ένα χι αριθμό υπαλλήλων που μπορεί να τους αξιοποιήσει σταθερά. Ακριβώς. Τώρα εκεί στο Άλσος, για το οποίο. Στο Άλσος, θα σας πω. Έγινε πάρα πολύς λόγος. Εγώ βλέπω ότι δεν δείχνουμε την αγάπη μας όλοι όπως θα έπρεπε. Τι εννοώ, δεν το σεβόμαστε όλοι το Άλσος. Να σας πω. Για το Άλσος. Καταρχήν να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην απερχόμενη Δημοτική Αρχή και στην κυρία Ιδραίου για αυτό το έργο, για αυτό το στολίδι πραγματικά που... Σας τιμά αυτό που λέτε. Που φτιάχτηκε. Σας τιμά, γιατί ξέρετε... Όχι, γιατί έγινε μεγάλη προσπάθεια και έχω μιλήσει και με δημοτικούς συμβούλους της κυρίας Ιδραίου και πραγματικά αξίζει τον κόπο να το πω αυτό, διότι έγινε μεγάλη προσπάθεια και έγινε ένα έργο, μια βιτρίνα. Ισχύει. Αυτή τη στιγμή. Είναι η βιτρίνα μας για την Κέρκυρα. Το μεγάλο στοίχημα όμως, κυρία Λέλα, αυτή τη στιγμή είναι εμείς σαν Δημοτική Αρχή, να μπορέσουμε να το βαστίξουμε καθαρό και να υπάρχει μια ευπρέπεια. Αυτό όμως δεν είναι μόνο δικό σας στοίχημα. Έτσι. Είναι και δικό μας. Ναι. Γιατί όλοι μας, ανεξάρτητα με το αν μένουμε ή όχι στην περιοχή, το Άλσος είναι σημείο αναφοράς. Πάντα ήταν. Θα κατέβουμε, θα περπατήσουμε, θα πιούμε τον καφέ μας, θα παίξουν τα παιδιά μας. Και εκεί υπάρχει θέμα. Πέραν της έλλειψης προσωπικού από πλευράς Δημοτικής Αρχής, που θα έπρεπε να υπάρχει ένας ικανός αριθμός να απασχολείται μόνο με το Άλσος, για να είμαστε ειλικρινείς, και εμείς οι πολίτες, δυστυχώς, δεν δείχνουμε την αγάπη μας κάποιες φορές. Θέλω να σας πω, να σας ενημερώσω, ότι γίνονται καθημερινά αγώνας και μεγάλη μάχη και από την υπηρεσία Πράσινου και από την υπηρεσία Καθαριότητας με αυτόν τον κόσμο που διαθέτουμε και με όλες αυτές τις δυνάμεις που υπάρχουν, έτσι, να μπορέσει να γίνεται μια δουλειά και ένας συντονισμός εις βάθος. Τώρα, όσο για την πρωτοβουλία τη δική μου, αυτό που ήθελα να σας πω, όπως ξέρετε, ο εθελοντισμός είναι σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Ήδη υπάρχει, είναι η Green Pelagas, έτσι, γουβιά, για πάδες, υπάρχουν τέτοιες ομάδες εθελοντικές. Και να σας πω ότι πήρα μια εικόνα και μια ιδέα. Ειδικά έχω μιλήσει με τα παιδιά από τον Πέλεγα, που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μιλάμε, ξεκινάνε από το πρωί, μαζί τους υπάρχει και μια ομάδα τουριστών. Α. Βέβαια, που ξεκινάνε από έρμονες, ξεκινάνε γλυφάδα, κοντογυαλιό, έτσι. Και κάνουν μια απίστευτη δουλειά, αν μπορείτε να μπείτε στο site τους μέσα να τους δείτε. Και πήρα μια εικόνα από εκεί, έτσι, το πώς πρέπει να χειριστούμε πλέον μια κατάσταση πάνω στον εθελοντισμό. Κάνω ένα κάλεσμα τη Δευτέρα το απόγευμα, να ξεκινήσουμε από την κολόνα του Ντούγκλα. Ωραία. Έτσι. Θα υπάρχουν σακούλες, λαβίδες, γάντια. Α, έχετε κάποια υλικά. Ακόμα και νερά και παγωμένα. Πάρα πολύ ωραία. Οργανωμένο σας βρίσκω. Ακόμα και νερά και παγωμένα. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το γέλιο μας, με τη συζήτησή μας, με το καλαμπούρι μας. Και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να περπατήσουμε το Άλσος μας. Να δούμε σε κάποια σημεία που υπάρχει κάποιο σκουπιδάκι, που υπάρχει θέμα, που υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά αυτή η ομάδα, θέλω να πιστεύω ότι θα μεγαλώσει. Σας έχουν ήδη στείλει μηνύματα. Πολλά. Θέλω να δω λίγο την ανταπόκριση. Για πείτε μου. Να σας πω ότι με έχουν πάρει και ένα ζευγάρι από τη Γερμανία, από τα Νόβερο. Και μου λέει, κύριε Σπύρο, εμείς θα έρθουμε, λέει, για 15 Αύγουστο. Θέλω να μας υπολογίσετε. Ορίστε. Από Γερμανία δεν το περίμενα αυτό. Ναι, γιατί για αυτές τις χώρες
Ο εθελοντισμός είναι κάτι δεδομένο. Ναι, μεν αξιώνουν από τις αρχές να έχουν τη φροντίδα που πρέπει, αλλά δεν τα αφήνουν όλα στην τύχη τους. Ναι. Είναι ενεργοί πολίτες, συμμετέχουν. Βέβαια. Γιατί θα πει κάποιος κακοπροαίρετα, συγγνώμη, με καλείς εμένα εθελοντικά την ώρα που ο Δήμος ή η περιφέρεια πρέπει να κάνει συγκεκριμένες δουλειές. Είχα και κάποια μηνύματα αρνητικά. Α, είχαμε καλή, είχα και κάποια μηνύματα θα αρνητικά, γιατί εμείς οι πολίτες και όχι ο Δήμος και αυτά. Να τους αγαπάω, όλους και τους περιμένω, τη Δευτέρα στην Κουρένα του Ντούγκλα. Μία απάντηση όμως, γιατί εμείς οι πολίτες, είναι γιατί εμείς οι πολίτες ρίχνουμε στο άλσος όπου να είναι τα απορρίμματά μας και δεν σεβόμαστε το άλσος. Έχετε διαπίστευτα πράγματα στο άλσος. Ό,τι και να, πάρα πολλά. Πολλά που προσπαθώ με κάποιο τρόπο να μην έρθω σε σύγκρουση με τον πολίτη. Προφανώς. Να του πω ότι ξέρεις δεν είναι σωστό, γιατί πιο πολύ τα παιδιά, ειδικά και στο τμήμα του μπάσκετ, θα πάρουν ένα νεράκι, ένα παγωτό. Αλλά υπάρχουν όμως ένα κρουασάν, θα το ρίξουν κάτω. Ναι. Ήδη έχουμε βάλει κάποια καλάθια με μεγάλο στόμιο να μπορούν να, και καλά να φαντάζονται ότι ρίχνω την μπάλα του μπάσκετ και θα ρίχνω και το, το απόρριμμα μέσα στο, στο καλάθι. Έτσι. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι ότι το αφήσατε στην τύχη του και λέτε όχι, κόψτε βέβαια το λαιμό σας, περπατήστε ένα χιλιόμετρο για να βρείτε ένα πετάξτε. Θέλω να, να ξέρετε ότι η υπηρεσία Πράσινου με τον αντιδήμαρχό μας, τον Τάκη, τον Θεωτό, και κάνει εξαιρετική δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Και η υπηρεσία καθαριότητας, δεν έχω παράπονο. Όποτε έχω ζητήσει βοήθεια στο άλσος, είναι το πρωί εκεί. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και τις τουαλέτες το πρωί ανοίγουμε. Ναι. Και ήδη θα, έχουμε και άλλο κόσμο τώρα που θα πάρουμε, ας πούμε, από θέμα προσλήψεων και θα ανοίγουν και απόγευμα. Ναι, γιατί δεν γίνεται χωρίς επιτήρηση. Βέβαια, δεν το συζητάμε χωρίς επιτήρηση, το χάσαμε το παιχνίδι, κυρία Λίγα. Δηλαδή είναι καινούργιες, έχουν γίνει εξαιρετικές. Έχει γίνει, σας είπα και πάλι, έχει γίνει ένα έργο τέχνης. Μπράβο στην απερχόμενη δημοτική αρχή, θα το πω άλλη μια φορά. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Έχετε δίκιο. Σε αυτή τη ζωή. Έχετε δίκιο. Μπράβο τους. Το θέμα είναι πώς μπορούμε όλοι μαζί όμως να προχωρήσουμε σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, να αφήσουμε και στην άκρη ότι μπορεί να μας κάνει να διαφωνούμε. Γιατί μπορεί κάποιος να πει: εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να έρθω να βοηθήσω στο άλσος. Ναι, φίλε μου, αλλά την ώρα που βλέπεις τη Λέλα να πετάει τη σκουπίδι της. Όχι, όχι. Κάντε μια παρατήρηση. Επιμένω και το λέω ότι όλοι πρέπει να ξεκινήσουμε αυτό το μεγάλο στοίχημα, να το πω. Να το πω. Αυτό το ραντεβού πρέπει να γίνει τη Δευτέρα το απόγευμα. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μπούμε στο πνεύμα του εθελοντισμού. Πολίτες ανταποκρίνονται, έτσι. Αυτοδιοικητικοί ανταποκρίνονται. Ναι, είχα κάποια τηλέφωνα και από συναδέλφους και από την περιφέρεια. Προς τιμήν να μιλήσω για τον κύριο Χρήστο τον Άνθεντα, αντιπεριφερειάρχη. Ψάχνει και εργαλείο ο κύριος Άνθης, μαθαίνω, έτσι, για να έρθει να είναι σωστός. Ναι. Προς τιμήν του. Προς τιμήν του είναι πάντα φιλότιμος, ένας πάρα πολύ αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, που πραγματικά χρειάζεται η τοπική αυτοδιοίκηση τέτοιους ανθρώπους. Έτσι, δεν σου λέει όχι. Ναι. Μέρα να είναι πρωί, να είναι βράδυ, να είναι θα τρέξει. Ναι, αυτό, είναι σημαντικό. Αυτή είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι σημαντικό. Αυτή είναι. Εσείς θα έχετε πρόβλημα, τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτό, αυτό λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό, αυτή η καθημερινότητα. Και ξέρετε, καθημερινότητα στην ευρύτερη έννοια της πόλης που έχει ζητήματα, θα πω ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα λύσουμε. Δηλαδή, βασικό σύνθημα που θα επικρατήσει αυτό το επόμενο καιρό θα είναι όλοι μαζί μπορούμε. Ναι. Αυτό ήδη το έχω πει και θα το λέω. Όλοι μαζί μπορούμε. Να αφήσουμε δηλαδή τις αντιπαραθέσεις, να αφήσουμε αν εγώ είμαι από εδώ ή ο άλλος είναι από εκεί. Αυτά η τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι. Κυρία Λέλα δεν έχει χρώματα, κόμματα και σημαίες. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει. Αγαπάω την Κέρκυρα. Αγαπάω το άλσο, στο Μόρετο. Να το δούμε στην πράξη, κύριε. Την πλατεία, έτσι. Το καντούνι ταγιού, τα πάντα όλα. Έτσι. Την πιάτσα, την πίνια. Έτσι. Εγώ θέλω να μεγαλώσει αυτή η ομάδα. Εγώ θα ζητήσω να με βοηθήσουν καταστήματα, επιχειρηματίες, να μπορέσω ακόμα να εφοδιαστώ και με μηχανές καθαρισμού πλησίματος. Ναι. Αυτό θέλω όπως και δίποτε να γίνει αυτό. Για να μπορέσουμε σιγά σιγά και σε κάποια σημεία τα οποία υπάρχει θέμα από πεζοδρόμια, από διάφορα πράγματα, έτσι, να μπορούμε να τα
Να παρεμβαίνετε. Να παρεμβαίνουμε και να τα αφιλοποιούμε. Σε συνεργασία πάντα με τις υπηρεσίες του Δήμου. Βέβαια, να υπάρχει και ένα επιπλέον χέρι βοήθειας. Εννοείται. Άρα λοιπόν εσείς θα έχετε σακούλες. Μας θα είναι και ο πιλότος μας θα είναι ο Δήμος. Ο Δήμος. Σακούλες και νερά. Και τι άλλο θα έχετε μαζί σας και τι πρέπει να φέρει ο κόσμος που θα έρθει τη Δευτέρα. Ο κόσμος καταρχήν πρέπει να φέρει ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο. Καλή του διάθεση. Έτσι. Καλή διάθεση. Πλατιά έτσι, ρούχα να μπορεί να. Mm-hmm. Και να σκύψει και να προχωρήσει. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αν κρίνει αναγκαίο να έχει μαζί του κάποιο προσωπικό του είδος που θέλει, ας πούμε, α, να, όπως ο κύριος Άνθης είπε, εγώ θα έχω μια τσουγκράνα, ένα γράβαλο, ξέρω εγώ. Ωραίος ο Χρήστος Άνθης. Είναι λοιπόν εξαιρετικός. άρα, λοιπόν, ο πρώτος στόχος είναι να συναντηθείτε με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τη διάθεση. Βέβαια. Να περπατήσετε το άλσος και να περπατήσουμε. Μαζευτούν όσο μπορούν κάποια κακοσκήμενα. Βέβαια. Και μετά να συνεχίσουμε στο επόμενο. Να ακούσω, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τα προβλήματα, τα επιχειρήματά τους, τα θέματά τους, τα προβλήματά τους. Το πώς μπορούν να δουν κάτι, κάποια τέλεια, το πώς αυτό μπορεί να το διορθώσουμε. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Είμαστε σε μια χώρα που έχουμε πολλή δημοκρατία. Δεν είμαστε έχουμε, τώρα ναι, στη Βόρεια Κορέα, ας πούμε, να υπάρχει αυτό και τίποτα άλλο. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είστε κλεισμένο στο καβούκι σας. Κυκλοφορείτε και επικοινωνείτε με τον κόσμο. Βέβαια. Καθημερινά. Καθημερινά. Άρα καθημερινά ακούτε και τα καλά και τα κακά. Καθημερινά. Τα οποία φαντάζομαι ότι φιλτράρετε και επικοινωνείτε πάντα με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ναι. Έτσι δεν είναι. Καθημερινά. Το πρωί η πρώτη μου δουλειά είναι να κατέβω στο Άλσος νωρίς. Ναι. Να κάνω μια βόλτα, να δω αν έχει γίνει κάποια δολιοφθορά, μπορώ να πω. Το έχουμε και αυτό το θέμα, έτσι. Βέβαια, έτσι, δολιοφθορά, το να τσακίσουμε ένα σωλήνα, να τσακίσουμε ένα μπέκ, να πάρουμε το σπρέι και να χρωματίσουμε. Αδιανόητο. Μπασκέτες, πλακόστρωτο, τα παγκάκια που έκανε πολύ μεγάλη θυσία η υπηρεσία πράσινου για τους ξύλινους τους μπάγκους, ναι, που τους έβαλε μετέπειτα. Έκανε μεγάλο αγώνα δρόμου ο κ. Τάκης Θεοτόκης, mm-hmm, αντιδήμαρχος για αυτούς τους μπάγκους. Mm-hmm. Και εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κορίο φθαλμού. Ξέρετε κάτι έτσι, όμως, έτσι, αυτό σε μια άλλη χώρα δεν θα χρειάζονταν επιτήρηση. Και εμείς οι ίδιοι, αν βρεθούμε σε ένα αντίστοιχο άλσος σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης, θέλω να πιστεύω, κυρία Λέλα, ότι δεν είναι θέμα μόρφωσης, είναι θέμα παιδείας. Παιδί, έτσι. Είναι θέμα παιδείας. Και πώς μάθαμε στην ασυδοσία για πολλά χρόνια, ότι δεν βαριέσαι. Είναι θέμα παιδείας. Που δεν βαριέσαι. Πιστεύω ότι έπρεπε η Κέρκυρα, επειδή όχι ανακάλυψε τον τουρισμό. Ο έτσι, τουρισμός ανακάλυψε την Κέρκυρα. Θα το πούμε έτσι. Ωραίο. Λοιπόν, από το 1954 υπάρχει ο τουρισμός οργανωμένα, από το Club Men. Ναι, σωστό. Έτσι, οργανωμένα πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, που αυτή τη στιγμή έπρεπε να είμαστε, να σας πω, καλύτερα και από το Monte Carlo. Να έχουμε μια διαφορετική εικόνα. Καλύτερα και το εννοώ, από το Monte Carlo. Ναι. Έχουμε καλύτερες προδιαγραφές και καλύτερη φυσική ομορφιά από το Monte Carlo. Και δυστυχώς πολλές φορές βάζουμε τα χέρια μας και βγάζουμε τα μάτια μας. Έτσι. Έτσι, έχω δει δηλαδή ατασταλίες σε μηχάνημα της τράπεζας. Εκείνη τη στιγμή ο άλλος έχει βγάλει τα χρήματα και το χαρτάκι, αντί να το βάλει στο πορτοφόλι του. Ναι. Εδώ, να σας το δείξω, σημαντικό να το βάλει εδώ, ναι, και να φύγει. Ναι. Και αν τον ενοχλεί, να το ρίξει, ναι, σε ένα καλάθι. Έτσι το ρίχνει κάτω. Κάτω. Είναι η μαμά με το παιδάκι, τρώει, mm-hmm, ένα παγωτό, ένα κρουασάν, κάτι, το ρίχνει κάτω. Αυτό είναι πάρα, έτσι, πολύ άσχημο. Αυτές τις ενέργειες τις έχω δει και στο άλσος της Γαλλίτσας. Κάθονται, ας πούμε, στους πάγκους, στα τραπέζια. Ταΐζει η μαμά το παιδί. Τα αφήνει εκεί μετά. Τα διαφορία. Έτσι. Τα αφήνει εκεί. Δεν την απασχολεί. Πίνουμε καφέ, το αφήνουμε εκεί. Λες και θα περάσει κάποιος και είναι υποχρεωμένος να μαζεύει τις δικές μας βρωμιές. Δυστυχώς. Ναι, είναι, σας είπα και πάλι, είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα παιδείας και ξέρετε, από τη μία λέμε στα σχολιά μας, ειδικά στα δημοτικά, να μαθαίνουν την ανακύκλωση και γίνονται προσπάθειες και από την άλλη οι ίδιοι ακυρώνουμε αυτή την εικόνα των παιδιών, ναι, που είναι η επόμενη γενιά που θα πρέπει να αλλάξει τα κακοσκήμενα. Γίνονται προσπάθειες από την καινούργια δημοτική, ναι, αρχή, έτσι, και από τον κύριο Νεράτζη και από, mm-hmm, τον δήμαρχό μας τον Στέφανο Βουλημένο.
πάρα πολλές μεγάλες προσπάθειες και έχει επικεντρωθεί το θέμα πάνω στην καθαριότητα. Ναι. Αλλά πρέπει και εμείς, και ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο ο κύριος Στέφανος Πουλημένος τι ευαισθησία έχει πάνω στο θέμα της καθαριότητας. Ναι. Έτσι. Και τις να σας πω κάτι. Νομίζω το γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει δήμαρχος. Αλλά δυστυχώς πρέπει και εμείς. Ναι, εννοείται. Ή αντιδήμαρχος που να θέλει να είναι μια πόλη βρώμικη. Εννοείται. Να θέλει να είναι μια πόλη με κακή διαχείριση. Εγώ δεν θα μπορέσω να το πιστέψω. Αυτό δηλαδή. Έτσι, ποτέ δεν υπάρχει ποτέ κάποιο. Η απερχόμενη π.χ. δημοτική αρχή δεν ήθελε να είναι η πόλη καθαρή. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Αλλά φταίμε και εμείς. Βγάζουμε π.χ. τα απορρίμματά μας ώρες ακατάλληλες. Έτσι. Ογκώδη αντικείμενα. Καλά, με τα ογκώδη είναι πολύ μεγάλη πληγή, κύριε Σκληρή. Ό,τι μεγάλη πληγή. Και να σας πω είναι λίγο, το έχω γράψει ότι το πρόβλημα από το σπίτι μας το παίρνουμε στο δρόμο. Έτσι. Υπάρχουν τηλέφωνα του Δήμου που μπορούμε να καλέσουμε. Ναι, αλλά έχουμε την απέτηση την ώρα που εγώ καλώ να έρθει την ίδια μέρα να παραλάβει. Μα, να σας πω και κάτι άλλο και με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μα δεν είναι μακαρόνια να μας καλέσουν. Μα έλα, μπράβο. Δηλαδή, ας τα κρατήσουμε και ένα και δύο 24 ώρα στο σπίτι. Και δύο μέρες και τρεις μέρες. Δεν έγινε κάτι. Έτσι. Ούτε είναι υποχρεωμένος ο Δήμος, αν έχω κάνει ανακαίνιση, να έρθει να μαζέψει όλη την δική μου. Εννοείται. Τα πετάμε που βρούμε και πολλές φορές. Εκεί φαίνεται και ο πολιτισμός και η παιδεία. Έτσι, εκεί φαίνεται αυτό. Πολιτισμός, τώρα μεγάλη συζήτηση για το πώς συμπεριφερόμαστε. Σε κάποιες των περιπτώσεων είμαστε πολιτιστικοί και θα ενοχλήσει αυτό που θα πω, αλλά είναι η αλήθεια. Γιατί πολλές φορές βλέπω και πράγματα στον δρόμο που για κάποιους συμπολίτες θα ήταν χρήσιμα. Τα πετάμε και κάποιος άλλος θα έχει ανάγκη. Εννοείται. Δηλαδή ούτε αυτό δεν σκεφτόμαστε. Να απευθυνθούμε δηλαδή σε μια υπηρεσία και να πούμε: έχω ένα κρεβάτι, ένα στρώμα, μια καρέκλα, κάτι. Για κάποιον δεν το έχει. Δεν είναι αυτονόητο ότι το έχει. Λοιπόν, τι ώρα είναι το ραντεβού τη Δευτέρα, να θυμίσουμε. Σας είπα, είναι 6 το απόγευμα. 6 το απόγευμα. Ξεκινάμε από Κολώνα Ντούγκλα. Κολώνα Ντούγκλα, 6 το απόγευμα, με καλή διάθεση. Πάντα καλή διάθεση. Αυτό δεν το συζητάμε καν. Δεν το διαπραγματευόμαστε. Έτσι, με το χαμόγελό μας το ωραίο. Να ξέρουμε ότι στο χαμόγελο, ένα χαμόγελο μπορεί να μας κερδίσει και ένα μπορεί να μας απαγοητεύσει. Έτσι είναι. Άρα θα έρθουμε όλοι εκεί με πάρα πολύ ωραία χαμόγελα. Μία ώρα, δύο ώρες θα το διασκεδάσουμε. Ναι. Θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα κουβεντιάσουμε, θα συζητήσουμε. Ναι. Έτσι. Και από εκεί και πέρα αυτή η ομάδα πιστεύω ότι θα μεγαλώσει. Αυτό είναι το σημαντικό. Και θα δραστηριοποιηθούμε και σε άλλα μέρη της πόλης μας. Ωραίο. Όπου θα μας χρειάζεται και θα έχει ανάγκη. Τέλεια. Έτσι. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε και να παρουσιάσουμε όλες αυτές τις δράσεις. Να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάλι. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Τιμή μου που είμαι εδώ κοντά σας. Χάρηκα πολύ. Είναι μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία που αξίζει να την αναδείξουμε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, άνω τελεία, διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο βήμα, ζωντανά πάντα από την τηλεόραση του Start. Στην εκπαίδευση θα σταθούμε τώρα, γιατί μπορεί να είναι Αύγουστος και τα σχολιά μας να ξεκινούν 11 Σεπτεμβρίου για τους μαθητές, λίγο νωρίτερα για τους εκπαιδευτικούς. Όμως, υπάρχουν πάρα πολλές διαδικασίες που εξελίσσονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και από τη στιγμή που έκλεισαν τα σχολεία για διακοπές. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά, ο κ. Αγγελόπουλος. Είναι μαζί μου και τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήλθατε, κύριε Διευθυντά. Μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι, εντάξει, τώρα κλειστά τα σχολεία, τι ζητήματα να συζητήσουμε, και όμως είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν για να ξεκινήσει σωστά η νέα σχολική χρονιά. Πραγματικά, εμείς ήδη κλείνουμε την προηγούμενη σχολική χρονιά και ήδη έχουμε ξεκινήσει να διοργανώνουμε τη νέα. Στο πλαίσιο αυτό, αυτή την περίοδο, είχαμε τις επιλογές των εκπαιδευτικών για τα πειραματικά σχολεία, των διευθυντών για τα πειραματικά σχολεία στα οποία υπήρχαν έλλειψη και βεβαίως, όπως και εσείς βλέπετε, έχουμε τον νέο μόνιμο διορισμό περίπου 10.000 εκπαιδευτικών τόσο στην ειδική όσο και στη γενική αγωγή. Ένας μεγάλος αριθμός συναδέρφων που θα έρθουν και στην Κέρκυρα και στα υπόλοιπα Ιόνια για να βοηθήσουν στο εκπαιδευτικό έργο τους υπόλοιπους συναδέρφους.
Μεγάλο λοιπόν και αυτό το έργο. Αρκεί να βρουν σπίτι να μείνουν. Και αυτό δεν αφορά την περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης. Ναι. Αλλά είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας και για τους αναπληρωτές και για τους μόνιμους. Πραγματικά. Και όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς, αφορά τόσο τους φοιτητές, δυσκολία, τόσο και όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, αστυνομικούς, στρατιωτικούς, ανθρώπους που δουλεύουν ενδεχομένως στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ κλπ. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα έλεγα, υπάλληλοι έχουν ένα θέμα στην έβρεση χώρου διαμονής, το γνωρίζετε κι εσείς καλά. Μακάρι να δοθεί κάποια κεντρική λύση. Διαβάζουμε αναπεριόδους και αναπεριοχές κάποιες προτάσεις. Ναι. Μακάρι και εδώ τόσο στην Κέρκυρα. Να υλοποιηθούν για να μην είναι αποτρεπτικό να έρθει κάποιος εδώ. Πραγματικά. Επίσης, όλα γίνονται πάρα πολύ νωρίς και φέτος. Ναι. Ήδη, όπως και εσείς είδατε, τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων ναι. βγήκαν όχι Όντως. Μόνο εγκαίρως, αλλά αρκετά νωρίς, ώστε οι οικογένειες να έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν, να βρουν σπίτι, να εγκαταστήσουν τους νέους φοιτητές και τις νέες φοιτήτριες. Έχουμε σε εξέλιξη το νέο ψηφιακό σχολείο που περιλαμβάνει 6 νέα μέτρα. Εν συντομία, έτσι θα σας τα αναφέρω, δεν θα σας κουράσω πολύ. Έχουμε ένα ψηφιακό φροντιστήριο για τους μαθητές από την Α Δημοτικού μέχρι τη Γ Λυκείου, που θα μπορούν όλα τα παιδιά μέσα σε μια ψηφιακή πλατφόρμα να παρακολουθούν, θα λέγαμε, μαθήματα σε βίντεο από έμπειρους και εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς ως επιπλέον βοηθητικό, ας το πούμε, φροντιστήριο. Υπάρχει εξειδικευμένο φροντιστήριο για την Γ' Λυκείου και ιδίως για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Θα υπάρξει και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο η ψηφιακή εφαρμογή για τους γονείς. Αυτό λίγο να σταθούμε, γιατί εκεί μπορούν οι γονείς να ενημερώνονται ακριβώς για πάρα πολλά πράγματα. Σε αυτή την ψηφιακή εφαρμογή e-parents λοιπόν και digital school θα είναι μια εφαρμογή μέσα από την οποία οι γονείς μπορεί να διαβάζουν τις ανακοινώσεις του σχολείου των παιδιών τους. Ναι. Θα μπορούν να ενημερώνονται για τη βαθμολογία τους, για τις απουσίες τους. Θα μπορεί να προγραμματίζονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, να κανονίζονται συναντήσεις με εκπαιδευτικούς ή το διευθυντή και να παρακολουθούν και τη δραστηριότητα, τις εκδηλώσεις του κάθε σχολείου. Σημαντική λοιπόν για τους γονείς αυτή η ψηφιακή εφαρμογή. Επίσης, θα έχουμε διαδραστικά συστήματα μάθησης. Έχει γίνει ήδη προμήθεια σε πολύ μεγάλο μέρος τάξεων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο συνεχίζει ακόμα και σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί. Μιλάμε για μεγάλες ψηφιακές οθόνες σε όλες τις τάξεις από 5η-6η γυμνάσιο και λύκειο. Mm-hmm. Μιλάμε περίπου για έναν αριθμό πάνω από 30.000 οθόνες. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας τεράστιος αριθμός και εγκαθίσταται σταδιακά. Mm-hmm. Ήδη και στην Κέρκυρα, πάρα πολλές αίθουσες έχουν ήδη αρχίσει να εξοπλίζονται. Ωραία. Ευελπιστούν το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί μέσα στο 2024. Και βεβαίως θα έχουμε το νέο ψηφιακό σχολείο για τις απομακρυσμένες περιοχές που τα παιδιά γυμνασίου ιδιαίτερα και λυγίου ναι. δεν μπορούν να έχουν όλους τους καθηγητές τους. Όλες τις ειδικότητες. Θα μπορούν να υπάρχει διαζώσεις, βασικές ειδικότητες, φιλόλογος, μαθηματικός, φυσικός και όλες οι άλλες ειδικότητες να μπορούν να διδάσκουν εξ αποστάσεως. Πρόκειται ναι. σε πρωινό χρόνο, εν ώρα μαθήματος. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό μέτρο που μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά την εκπαίδευση. Αυτό προετοιμάζεται από φέτος. Θα λειτουργήσει πιλωτικά από Ωραία. Το Σεπτέμβριο και αναμένουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών, είναι ικανές να κλείσουν αυτό το πρόβλημα που διαχρονικά βλέπουμε να είναι επαναλαμβανόμενοι αναπληρωτές που ουσιαστικά τι κάνουν, να πληρώνουν τον εαυτό τους, γιατί υπάρχει κενό, γιατί έχουμε και συνταξιοδοτήσεις. Είχαμε ούτως ή άλλως μια μεγάλη περίοδο που δεν έγιναν προσλήψεις λόγω μνημονίων, μέτρων οικονομικών κτλ. Θα είναι καλύτερη εικόνα φέτος. Φέτος θα είναι σίγουρα καλύτερη εικόνα και να σας πω λίγο τα αριθμητικά δεδομένα. Είχαμε περίπου 6.000 συνταξιοδοτήσεις, έχουμε περίπου 10.000 μονίμους διορισμούς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μικρή μένει διαφορά, αλλά υπαρκτή. Κεντρικός στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι οι αναπληρωτές να γίνουν πραγματικοί αναπληρωτές. Δηλαδή, να μην προσλαμβάνονται από την αρχή της χρονιάς, αλλά να αναπληρώνουν εκπαιδευτικούς που ενδεχομένως για προσωπικούς λόγους παίρνουν τις άδειές τους. Ναι. Εκεί πρέπει να αναπληρωθούν. Και εκεί χρειαζόμαστε αναπληρωτές.
Δυστυχώς, στα τελευταία πολλά χρόνια που ζούμε στην εκπαίδευση, οι αναπληρωτές είναι ένας θεσμός. Έτσι είναι. Δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε. Θα πρέπει να γίνουν χιλιάδες μόνιμοι διορισμοί. Όπως καταλαβαίνετε και εσείς, ο αριθμός των αναπληρωτών είναι περίπου στις 50.000. Ακριβώς, είναι τεράστιος. Η προσπάθεια γίνεται. Και οι ανάγκες της εκπαίδευσης είναι μεγάλες. Ακριβώς. Και... ακριβώς. Η προσπάθεια γίνεται σταδιακά. Όπως είπατε, είχαμε 12 χρόνια χωρίς διορισμούς. Είμαστε στον τρίτο χρόνο. Ήδη έχουν ξεπεραστεί με αυτές τις 10.000 πάνω από 30-35.000 διορισμοί περίπου μονίμων. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως και φέτος θα χρειαστεί αρκετά μεγάλος αριθμός αναπληρωτών. Προσπαθούμε μέσα στον Αύγουστο να έχουμε ξεκαθαρίσει και τις θέσεις, έτσι ώστε εγκαίρως οι αναπληρωτές να βρίσκονται στις σχολικές τους μονάδες. Με την ειδική αγωγή που υπήρξαν κενά και την προηγούμενη χρονιά, θα είναι λίγο καλύτερη και εκεί η εικόνα? Πάρα πολύ καλή θα είναι η εικόνα και στην ειδική αγωγή, γιατί από τα ήδη δεδομένα που έχουμε για τους μονίμους διορισμούς, mm-hmm. ήδη τα κενά τα οποία έχουμε ζητήσει, ήδη είναι προγραμματισμένα να καλυφθούν. Άρα στην ειδική αγωγή, έξω από κάποιες δύσκολες και εξαιρετικές περιπτώσεις αδειών, δεν νομίζω να δυσκολευτούμε ιδιαίτερα. Μία γενικά δύσκολη διαχείριση υπάρχει στις παράλληλες, εκεί... οι οποίες είναι πάρα πολλές χιλιάδες. Όντως. Πέρυσι μιλάμε για περίπου 20.000 παράλληλες όλη την Ελλάδα. Και φέτος, μάλλον παρόμοια θα είναι το θέμα. Θα προσπαθήσουμε να γίνει μια διαχείριση έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν παράλληλη, είτε ολόκληρη είτε ένα μέρος, τουλάχιστον για την αρχή για το ξεκίνημα, ναι. και με τις δεύτερες ή τρίτες φάσεις όλα τα παιδιά να είναι εξασφαλισμένα με παράλληλη στήριξη. Πάντως, είναι αυξανόμενος αυτός ο ρυθμός της ανάγκης παράλληλης στήριξης. Μας έλεγε και η κυρία Μαλαχά από το Κεδασί ότι είναι πολύ περισσότερα τα αιτήματα για να ελεγχθούν τα παιδιά. Και οι διαγνώσεις αυξάνονται. Πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό. Όχι μόνο στην Κέρκυρα, μόνο στα Ιόνα, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σίγουρα οφείλεται στα χρόνια COVID, mm-hmm. μια επιπλέον δυσκολία που βγαίνει στα παιδιά εκπαιδευτικά και τα δυσκολεύει. Ναι. Ενδεχομένως η... δύσκολες οικονομικές συνθήκες δυσκολεύουν γονείς και παιδιά. Πολύ παραγωγικό όλο αυτό. Πολύ παραγωγικό το θέμα. Η αλήθεια είναι πως 20.000 παράλληλες είναι και πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνουμε, να καλυφθούν. Από εκεί και πέρα γίνεται μία διαχείριση ώστε να προσφερθεί το καλύτερο και στις παράλληλες στήριξεις. Εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε και έχετε δίκιο, ότι είναι δύσκολο να καλυφθούν. Απ' την άλλη, η κάθε μητέρα, η κάθε οικογένεια θέλει για το παιδί της την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και σου λέει γιατί να μην έχει ή να μοιράζεται ή να αποκτήσει δάσκαλο στη μέση της χρονιάς ή να πρέπει εγώ να πληρώσω για να υποστηρίξω το παιδί μου σε κάτι που η πολιτεία πρέπει να παρέχει. Ναι, πραγματικά θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλίμονο και εμείς γονείς είμαστε. Έτσι. Όλοι οι γονείς θέλουμε αυτό που χρειάζονται τα παιδιά μας και θα έπρεπε η πολιτεία να το παρέχει πλήρως. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, να παρέχουμε πλήρως. Μακάρι, πραγματικά ιδανικό. Εμείς ζητούμε πάντοτε ακριβώς τις ανάγκες που έχουμε mm-hmm. από το Υπουργείο, πολλαπλώς με έγγραφα και με επικοινωνίες και προσπαθούμε πάντοτε να πάρουμε τα μέγιστα από το Υπουργείο. Λογικό. Και μια και μιλάμε για την ειδική αγωγή, να δούμε λίγο τι γίνεται με τα ειδικά σχολεία σε Βορρά και Νότο. Αλήθεια το λέτε, είχαμε μόνο ένα ειδικό δημοτικό σχολείο και ένα ειδικό νηπιαγωγείο στην Κέρκυρα. Από πέρυσι έχουμε στη Βόρεια Κέρκυρα το δεύτερο ειδικό δημοτικό και νηπιαγωγείο. Mm-hmm. Με μια μεγάλη προσπάθεια του Δημάρχου Βορείας Κέρκυρας έγινε μια ανακατασκευή ενός παλιού εξαιρετική μονάδα. Λειτουργούσαν νηπιαγωγείο και δημοτικό. Επειδή όμως αυξήθηκαν τα παιδιά του νηπιαγωγείου, έχουμε φέτος την μεταστέγαση στους Αυλιώτες. Φτιάχνεται ένα νέο, κατασκευάζεται ένα νέο κτίριο ως δεύτερο νηπιαγωγείο. Πάει πολύ καλά, θα το έχουμε εγκαίρως έτοιμο. Από Σεπτέμβριο τα παιδιά του νηπιαγωγείου του δευτέρου ειδικού του Βορρά θα φοιτούν σε ένα πολύ καλό νηπιαγωγείο. Καλά νέα. Πολύ καλά νέα. Επίσης, καλά νέα είναι και στη Νότια Κέρκυρα με το άνοιγμα του τρίτου ειδικού δημοτικού σχολείου, το οποίο θα εξυπηρετήσει τα παιδιά της Νότιας Κέρκυρας, που πέρυσι δεν μπορέσαμε να εξυπηρετήσουμε.
έχουμε περίπου 10 με 12 μαθητές από τη Νότια Κέρκυρα, νομίζω 12, οι οποίοι δεν θα μετακινούνται πλέον. Σημαντικό. Με εξαιρετική συνεργασία με το Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας, έχουν προσφερθεί και εκεί καθαρισμοί, σκάλες, νέα κομμάτια δρόμων, κυκλειδώματα, προσβάσεις αμαία, έτσι ώστε στις 11 Σεπτέμβρη να πάμε μαζί να παραστούμε στα Εγγένεια με το Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας. Πολύ σημαντικό. Να μην μετακινούνται αυτά τα παιδιά τόσα χιλιόμετρα κάθε μέρα. Η ειδική αγωγή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η γενική αγωγή. Mm-hmm. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι τόσο για τη Βόρεια Κέρκυρα όσο και τη Νότια Κέρκυρα που θα λειτουργήσουν επιτέλους το δεύτερο και το τρίτο ειδικό σχολείο. Ένα άλλο αγκάθι ήταν το κομμάτι που αφορά το κεδασί στο κομμάτι το στεγαστικό. Με πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία έχουμε καταγράψει και εμείς και έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές. Εγώ απορώ πώς αυτοί οι άνθρωποι εκεί έκαναν τη δουλειά τους. Υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη? Ναι. Πληροφορήθηκα εχθές ότι πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο ως έκτακτο η μεταστέγαση του κεδασί. Επιτέλους. Ένα πάρα πολύ και χρόνιο, πολύ σημαντικό και χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει την ειδική αγωγή. Εδώ οφείλω να ευχαριστήσω και προσωπικά τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ιωάννη Τρεπεκλή, και βεβαίως τους εξαιρετικούς συνεργάτες του, τον Αντιπεριφερειάρχη με αρμοδιότητας παιδείας και υγείας, τον κύριο Ιωάννη Ζήκο, οι οποίοι έχουν σκύψει πραγματικά πάνω στην εκπαίδευση και δεν έχουν κάνει μόνο αυτό. Έχουν έξω από την μετεστέγαση του κεδασί βγάλει εγκαίρως στις 24 Εβδόμου την προκήρυξη για τη μεταφορά όλων των μαθητών, αρκεί να σας θυμίσω ότι πέρυσι είχαμε πρώτη ενάτου την προκήρυξη και είχαμε μια τεράστια δυσκολία στη μεταφορά των μαθητών. Κυρίως από τα παιδιά της Βόρειας Κέρκυρας και ακριβώς, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Φέτος, 24 Εβδόμου έγινε η προκήρυξη. Ευελπιστούμε πολύ σύντομα να ολοκληρωθεί, έτσι ώστε λοιπόν 11 Σεπτέμβρη να μεταφέρονται όλοι μας οι μαθητές στις σχολικές μονάδες, που είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνεται. Το αυτονόητο είναι ζητούμενο πάρα πολύ στην περίπτωση του κύριε Διευθυντά, δυστυχώς. Πραγματικά. Αλλά είναι θετικό αυτό το οποίο λέτε. Πολύ θετικό για εμάς είναι ότι 1,5 χρόνο δεν υπήρχε καθαριότητα στο κεδασί, στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας και στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας, υποχρέωση της περιφέρειας επίσης. Ναι. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ και λίγες μέρες υπογραφή σύμβασης με τις καθαρίστριες, τις κάποιες συγκεκριμένες. Πάλι και αυτό το αυτονόητο συζητάμε. Έτσι λοιπόν, η καθαριότητα θα προσφέρεται πλέον στο κεδασί και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, που πιστέψτε με καθάριζαν προφανώς, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί επί 1,5 χρόνο. Δυστυχώς το αυτονόητο πολλές φορές δεν το έχουμε. Και πάλι να ευχαριστήσω θερμά την Περιφέρεια για αυτές τις τρεις μεγάλες βοήθειες που μας προσέφερε. Είναι σημαντικές. Ουσιαστικές παρεμβάσεις. Πάρα πολύ σημαντικές. Και ευχαριστώ και τον Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του. Και ειδικά το κεδασί, για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Γιατί δεν ήταν μόνο οι συνθήκες που δούλευαν οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι συνθήκες που πήγαιναν τα παιδιά. Και οι γονείς τους. Και οι γονείς τους. Ο χώρος θα ανακοινωθεί σύντομα της μεταστέγασης για να ενημερωθεί και ο κόσμος, θα είναι μέσα στην πόλη. Ας πούμε μόνο αυτό. Θα είναι μέσα στην πόλη. Ευελπιστούμε, πιστεύουμε γιατί ότι θα είναι μέσα στην πόλη. Προσβάσιμο. Έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα εύκολα. Ωραία. Από όλους τους γονείς και τους μαθητές. Τώρα, υπάρχουν και σχολιά που είδαμε ότι σταματούν τη λειτουργία τους. Και δεν είναι μόνο στα διαπόντια νησιά που μας προβληματίζει, αλλά λίγο πολύ θα το θεωρούσαμε και δεδομένο, αφού δεν υπάρχουν παιδιά, δυστυχώς. Είναι και σε άλλα σημεία. Τι σημαίνει, έχουμε υπογεννητικότητα. Ναι, αυτό είναι ένα σημείο, θα σας πω για την υπογεννητικότητα. Σίγουρα τα διαπόντια νησιά, Μαθράκη, Οθονή και Ηρίκουσα, έχουμε σχολικές μονάδες τόσο δημοτικά και νηπιαγωγεία ιδρυμένα, δεν τα κλείνουμε ποτέ. Mm-hmm. Υπάρχει πάντοτε μια προσωρινή αναστολή και εσείς καλά γνωρίζετε τη δυσκολία του να πάει μια οικογένεια να μείνει σε αυτά τα νησιά. Ενδεχομένως θα έπρεπε να δοθούν κάποια κίνητρα, δύσκολα βέβαια. Άρα λοιπόν τα σχολεία αυτά πάντοτε τα διατηρούμε σε προσωρινή αναστολή. Εκτός από τα διαπόντια σχολεία, είχαμε άλλες δύο περιπτώσεις δύο νηπιαγωγείων, ενός νηπιαγωγείου, του νηπιαγωγείου των Γιαννάδων, το οποίο νηπιαγωγείο δεν έχει εγγραφές. Έτσι λοιπόν και αυτό σε προσωρινή αναστολή, όπως επίσης υπήρχε και από παλιά ένα δημοτικό σχολείο Κοφών
και βαρικών. Ναι. Να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν τέτοιου τύπου περιστατικά και όποια υπάρχουν, τα παιδιά χρησιμοποιούν κάποια μικροσυστήματα και είναι ενταγμένα συμπεριληπτικά μέσα στη γενική εκπαίδευση και αγωγή. Άρα και το σχολείο κοφών και βαρικών είναι σε προσωρινή αναστολή. Mm-hmm. Σε σχέση όμως συνολικά με την εικόνα που έχετε με τις εγγραφές στα νηπιαγωγεία, είναι πολύ διαφορετικοί αριθμοί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τουλάχιστον 15% έχουν μειωθεί οι εγγραφές των μαθητών μας. Αυτό αντιστοιχεί και στον πληθυσμό. Προφανώς. Στα νέα παιδιά που γεννιούνται εννοώ. Προφανώς. Στα παιδιά που γεννιούνται. Το 2024 σε σχέση με το 2023, δεν πάω πιο πίσω, ναι, ναι, είναι μειωμένες οι εγγραφές περίπου στο 15%. Δεν είναι μικρός αριθμός, πρέπει να μας προβληματίσει. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Έτσι. Δεν είναι μόνο στην Κέρκυρα, είναι σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι το χειρότερο, είναι μια γενική εικόνα. Υπάρχει ένα θέμα υπογεννητικότητας. Τα νέα ζευγάρια είναι δύσκολο να επιλέξουν είτε να κάνουν ένα είτε πολύ περισσότερα παιδιά, ναι, είτε για οικονομικούς λόγους κυρίως, είτε για δυσκολίες άλλες. Άρα λοιπόν το βλέπουμε καθημερινά, μειούμενος μαθητικός πληθυσμός. Είναι ένα θέμα πανελλήνιο και δεν αφορά μόνο την εκπαίδευση. Οφείλουμε όμως να το συζητάμε, να το αναδεικνύουμε για να αντιληφθούμε κάποια στιγμή ότι όταν γεράζει ο πληθυσμός, το μέλλον αυτής της χώρας απειλείται. Ναι, δηλαδή, βεβαίως. Θα μου πεις, όταν έχουμε οικονομικά προβλήματα, όταν δεν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, σου λέει να φέρω ένα παιδί στη ζωή και να το ταλαιπωρήσω, να μην μπορώ να του παρέχω το αυτονόητο. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία δεν αφορά την εκπαίδευση, νομίζω. Αφορά το σύνολο της κοινωνίας, των θεσμών, του κράτους. Και πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει και να ακούσουμε τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε για το θέμα αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις σχολικές μονάδες, έχουν γίνει παρεμβάσεις ώστε να είναι λίγο καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά από τους Δήμους σε σημεία που υπήρχαν ζητήματα? Ναι, σε όλους τους Δήμους πραγματικά υπάρχει αυτή την περίοδο εργασία στα σχολεία. Το χρονοδιάγραμμα και η πορεία των σχολείων δεν την γνωρίζω. Παρ' όλα αυτά όμως έχω ενημέρωση ότι γίνονται σε όλους τους Δήμους εργασίες κατά προτεραιότητα οι δυσκολότερες στα σχολεία μας και πραγματικά γίνεται δουλειά τόσο στο Βόρεια Κέρκυρα, στην Νότια όσο και στην Κεντρική Κέρκυρα. Και είναι και αυτό ένα θέμα, γιατί ειδικά η Κεντρική Κέρκυρα έχει γερασμένες υποδομές, δηλαδή πολλά σχολιά έχει πάει ο παππούς, ο μπαμπάς, το παιδί και δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να υπάρξει η όποια παρέμβαση. Απ' την άλλη δεν υπάρχουν και οικόπεδα για να αναγερθούν νέες σχολικές μονάδες. Μιλώ για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας κυρίως. Γιατί νομίζω ότι στο Βόρεια και το Νότιο είναι λίγο καλύτερη η εικόνα με σχολικές μονάδες που έχουν φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια και είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Άρα, σε γενικές γραμμές, είμαστε έτοιμοι για το Σεπτέμβριο. Ναι, σε γενικές γραμμές είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε τη χρονιά η οποία έκλεισε πολύ θετικά και για τους μαθητές της Κέρκυρας με αρκετές επιτυχίες. Πάρα και πολλά. Οφείλουμε όντως, να τους συγχαρούμε και τους μαθητές μας και τις οικογένειες που τους υποστήριξαν και βεβαίως τους εκπαιδευτικούς μας που τόσα χρόνια τους έχουν μαθητές και τους προσφέρουν ό,τι πιο αποτελεσματικό σε σχέση με τη διδασκαλία. Πραγματικά χαιρόμαστε που παιδιά μας, παιδιά της Κέρκυρας έχουν όντως μεγάλες επιτυχίες και κερδίζουν τους στόχους που θέτουν στη ζωή τους. Και ξέρετε, είναι σημαντικό ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βλέπουμε πάρα πολλά σχολεία να παίρνουν πρωτοβουλίες και να κάνουν ενημερωτικές μερίδες και για τους μαθητές και για τους γονείς σε απογευματινές ώρες, αλλά μιλώ κυρίως για τους μαθητές, σε κέρια ζητήματα. Δηλαδή, μέσα από το μάθημα μαθαίνουν και άλλα πράγματα. Διευρύνουν ορίζοντες, προβληματίζονται, θέτουν ζητήματα που δεν ήταν αυτόνομα ότι θα πρέπει να τα συζητάνε. Άρα είναι σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ το θεωρώ ένα από τους μεγαλύτερους στόχους της εκπαίδευσης. Είναι αυτό που λέτε, η εξωστρέφεια, αυτό που μαθαίνουν τα παιδιά στην τάξη τους, να βγαίνουν και να το εφαρμόζουν στη ζωή. Είτε μέσα από επιμορφώσεις, είτε από παρουσιάσεις, είτε θεατρικών, είτε έτσι, μουσικών παραστάσεων, είτε παρουσιάσεις συγκεκριμένες θεματικές, όπως έχουμε την Εβδομάδα Καποδίστρια, ναι, που τα παιδιά
μαθαίνουν για τον Καποδίστρια βιωματικά και ενεργητικά. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο, νομίζω. Παρουσιάζουν και κάνουμε και την εβδομάδα παρουσίασης και παρουσιάζουν τα ίδια τα παιδιά τις εργασίες τους σε κοινό. Άρα λοιπόν, νομίζω πως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος σήμερα να μαθαίνουν οι μαθητές μας βιωματικά, με ενεργητική συμμετοχή, συμμετέχοντας οι ίδιοι στην παροχή της γνώσης έξω από το σχολείο. Με αυτόν τον τρόπο τι κάνουμε? Και ο μαθητής μαθαίνει και η υπόλοιπη κοινωνία βλέπει το έργο που κάνουν οι εκπαιδευτικοί και πώς οι ίδιοι μαθητές έχουν μάθει πλέον το συγκεκριμένο θέμα που μας παρουσιάζουν. Όντως. Άρα κρατώ το ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο για την έναρξη της νέας χρονιάς, όπου θα τα ξαναπούμε βέβαια τότε, για να δούμε τι γίνεται στην Κέρκυρα και στα υπόλοιπα Ιόνια. Ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είμαστε σε καλό επίπεδο σε όλα. Αναμένουμε το Σεπτέμβριο, είμαστε έτοιμοι. Καλό καλοκαίρι στους γονείς και στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, άνω τελεία ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο ξανά μαζί. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο βήμα, ζωντανά πάντα εδώ, από την τηλεόραση του Start, και θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια μια πολύ όμορφη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κύριος Στέφανος Κορκολής και η κυρία Σοφία Μανουσάκη. Απόψε είναι η μεγάλη συναυλία στο Παλαιοφρούριο του Στέφανου Κορκολή και της Σοφίας Μανουσάκη, με τη Φιλαρμονική Γαστορίου Ομόνια και τις χορδίες Σαν Τζιάκομου του Μουσικού Σχολείου και του Τετάρτου Γυμνασίου. Είναι μια μοναδική βραδιά που θα απολαύσετε όσοι βρεθείτε εκεί, θα απολαύσουμε όσοι απόψε βρεθούμε στο Παλαιοφρούριο. Και ειλικρινά, η πρόβα χθες στην Φιλαρμονική ήταν κάτι ιδιαίτερο. Γιατί δεν ήταν μόνο ο επαγγελματισμός των μουσικών, που δεν είναι επαγγελματίες όλοι, και βέβαια του αρχιμουσικού του κυρίου Ράλη, αλλά θέλω να σας πω ότι έξω από το κτίριο της Φιλαρμονικής υπήρχαν κάτοικοι της περιοχής που άκουγαν και δεν ήθελαν να φύγουν. Ακόμα και εμείς, και εγώ και ο Παύλος Βελουδάκης, όταν τελειώσαμε τη δουλειά μας, στεκόμασταν απ' έξω και αρνούμασταν να φύγουμε από το σημείο, γιατί είναι μοναδικό αυτό το οποίο θα συμβεί απόψε. Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο Δημητρόπουλο για αυτή τη δυνατότητα που μας έδωσε να είμαστε εκεί, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής, στον αρχιμουσικό τον κύριο Ράλη, στους μουσικούς, σε όλους όσοι μας έκαναν να αισθανθούμε σαν να είμαστε στο σπίτι μας, αλλά και στον Στέφανο Κορκολή και τη Σοφία Μανουσάκη, γιατί ο Στέφανος Κορκολής, κυρίες και κύριοι, είναι ένας καλλιτέχνης που έχει κατακτήσει πάρα πολλά πράγματα από πολύ μικρή ηλικία. Έχει συμπράξει με τις μεγαλύτερες ορχήστρες στον κόσμο. Έχει κάνει πάρα πολλές χιλιάδες εμφανίσεις. Έχει συνθέσει άπειρα τραγούδια και συμφωνικά έργα. Έχει κορυφαίες συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και αυτό που είδαμε χθες ήταν ένας άνθρωπος ταπεινός και πραγματικά ευγενής, όχι δήθεν. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Σοφία Μανουσάκη, παρά τον νεαρό της ηλικίας της, είναι μια ερμηνεύτρια που σε κερδίζει όχι μόνο γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη εξωτερικά, αλλά γιατί είναι ευγενής, ξέρει καλά που πατάει, και αυτό το οποίο δίνει μέσα από την ερμηνεία της κερδίζει και τον κόσμο, αλλά και τους επαγγελματίες που την έχουν εμπιστευτεί. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια μικρή γεύση, μικρή, από όσα θα συμβούν απόψε στο Παλαιοφρούριο.
Απόψε στις 9.30 στο Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας, ο σπουδαίος δημιουργός και σολίστας του πιάνου Στέφανος Κορκολής με την κορυφαίλινη δερμηνεύτρια της νέας γενιάς Σοφία Μανουσάκη, πλαισιωμένη από 80 μουσικούς της Φιλαρμονικής Ομόνοιας Γαστουρίου και την χοροδία του Μουσικού Γυμνασίου Κέρκυρας, του 4ου Γυμνασίου και την πολυβραβευμένη Δημοτική Χοροδία Σαν Τζιάκομο, θα παρουσιάσουν την καλοκαιρινή τους παράσταση στους 5 ανέμους. Ένα μοναδικό μουσικό πρόγραμμα με αναφορά σε όλες τις δεκαετίες της μουσικής από το 1950 και με τα πιο γνωστά τραγούδια disco, jazz, rock and roll, salsa, mambo μέχρι τις πιο μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες του συνθέτη. Από τις συνεργασίες του με τον Μητροπάνο, το Ρέμο, το Ρουβά, τη Γαλάνη, την Πρωτοψάλτη, την Κωνσταντίνα, τη Μαντό και άλλους, στο πιο μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι που έγινε ποτέ με περισσότερους από 200 συμμετέχοντες. Την παράσταση διευθύνει ο αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Ομόνοιας Γαστουρίου Σπύρους Ράλης. Την προετοιμασία της χοροδίας του Μουσικού Γυμνασίου Κέρκυρας έχει Έλλη Καρίδη, του 4ου Γυμνασίου Κωνσταντίνο Σουέρεφ και της Δημοτικής Χοροδίας Κέρκυρας Σαν Τζιάκομο ο Αντώνη Ιβάνοφ. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Στέφανος Κορκολής και ο Νίκος Δημητρόπουλος. Ο Στέφανος Κορκολής είχε τη χαρά να συνεργαστεί με μερικούς από τους πιο σπουδαίους τραγουδιστές στον κόσμο, οι οποίοι ερμήνευσαν δικά του κομμάτια. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι συνεργασίες του περιλαμβάνουν ονόματα όπως ο Αλφέρντο Κράους, ο Χόσε Καρέρας, η Τερέζα Μπερκάντζα, η Ντάλτσε Πόντες, ο Λούτσιο Ντάλα και άλλοι. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με τη διάσημη Πορτογαλίδα καλλιτέχνηδα, με την οποία περιόδευσε έναν τον κόσμο ως μόνιμος διευθυντής της ορχήστρας, ενορχιστρωτής και πιανίστας, είχε επίσης τη χαρά να συνεργαστεί με τον Ένρικο Μωρικόνε και τον Οράτιο Φερέρ, στιχουργό του Άστορ Πιατσόλα. Σημαντικές οι συνεργασίες του με τη Βίκη Λέανδρο, την Άννα Μούσχουρη, αλλά και άλλους πολύ σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως η Δήμητρα Γαλάνη, η Άλκης της Πρωτοψάλτη, ο Μάριος Φραγκούλης, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Δημήτρης Μητροπάνος, η Μαρινέλα, ο Αντώνης Ρέμος, ο Σάκης Ρουβάς, η Μαρία Δημητριάδη και άλλοι. Επιπλέον συνεργάστηκε με ορχήστρες όπως τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας, την Ορχήστρα της Σόφιας, τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βαρσοβίας, την Ορχήστρα της Λειψίας, την Καμεράτα, την Ορχήστρα Αμαντέους και άλλα. Έχει παίξει υπό τη διεύθυνση των διάσημων μαέστρων. Έχει εμφανιστεί σε μεγάλα θέατρα και αίθουσες συναυλίων σε όλο τον κόσμο. Η οικογένεια του Σωστακόβιτς έδωσε την άδεια στον Στέφανο Κορκολή να κάνει τη μεταγραφή για πιάνο και ορχήστρα του έργου του Σωστακόβιτς Κονσερτίνο για δύο πιάνα. Μία από τις κορυφαίες συνεργασίες του Στέφανο Κορκολή ήταν αυτή με τον σπουδαίο Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος του ζήτησε να ερμηνεύσει έργα από το συμφωνικό ρεπερτοριό του. Ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης, πιανίστας και ερμηνευτής μίλησε στο Start. Κύριε Κορκολή, μία ακόμα φορά στην Κέρκυρα, σε μια εξαιρετική μοναδική συναυλία, διαφορετική από τις άλλες. Τελικά και η Κέρκυρα αγαπάει Κορκολή, αλλά και ο Κορκολής αγαπάει Κέρκυρα. Καλά, αυτή η αγάπη κρατάει χρόνια. Έτσι. Είναι από παιδικά χρόνια. Και μάλιστα στην συγκεκριμένη συναυλία, μιας και αναφερθήκατε στο ότι θα είναι διαφορετική, έχω μαζί μου έναν πάνω απ' όλα πάρα πολύ σημαντικό φίλο μου και έναν εξαίσιο μουσικό με τον οποίο έχουμε παίξει το 92 στη συναυλία εδώ τη μεγάλη που κάναμε ή το 93 αν δεν κάνω λάθος στο στάδιο και έκτοτε είμαστε μαζί και είπα σε αυτή τη συναυλία να ακούσουμε κιθάρα από τα μαγικά του χέρια, μιλώ για τον Αχιλλέα Διαμαντή και αυτό λοιπόν θα δώσει έναν άλλο τόνο σε σχέση με τις δύο προηγούμενες συναυλίες που κάναμε εδώ. Τι να πω, πάντα νιώθουμε τρομερά χαρούμενοι και η Σοφία Μανουσάκη και εγώ γιατί μας έχει αγκαλιάσει η συγκεκριμένη, πέρα από τον κόσμο της Κέρκυρας που είναι κάτι το συγκλονιστικό αυτό που βιώνουμε κάθε φορά, οι χοροδίες, αλλά εδώ η συγκεκριμένη ορχήστρα, τη λέω ορχήστρα γιατί ηχεί σαν ορχήστρα και όχι σαν φιλαρμονική. Θα το ρωτούσα, αλλά χαίρομαι που το διευκρινίσατε, ναι. Με προλάβατε. Υπό τη διεύθυνση του εξαιρετικού Σπύρου Ράλη. Και ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι η χαρά είναι μεγάλη γιατί κάθε φορά κάτι προκύπτει καινούριο. Και το δεύτερο είναι ότι με έχουν τιμήσει με κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι ίσως από τα σημαντικότερα τιμητικά έτσι που έχω λάβει, γιατί με έχουν κάνει επίτιμο αρχιμουσικό, το οποίο δεν είναι απλά ένας τίτλος, υπάρχει δουλειά πάνω σε αυτό. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, ως και επίτιμος αρχιμουσικός, να συμπράττω με την Φιλαρμονική Γαστουρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα σας βλέπουμε πιο συχνά. Ως επίτιμο. Μακάρι, να συμπράτετε και όχι μόνο. Μακάρι. Να σας πω κάτι. Έχει τη γοητεία της η Αθήνα, έχουν τη γοητεία τους και άλλες πόλεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά τώρα αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτό το νησί, όπου οι άνθρωποι εδώ στο DNA τους νομίζω ότι είναι κατά 90% νότες, και το 10% είναι το υπόλοιπο, τι να πω, νιώθεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε ένα πεντάγραμμο.
Τι όμορφο που είναι αυτό που λέτε. Είναι αλήθεια. Φαντάζομαι είναι κάτι από όσα είπατε και στα παιδιά όταν επισκεφθήκατε το μουσικό σχολείο. Που ήταν μια εξαιρετική ερμηνεία. Τα παιδιά είναι κατενθουσιασμένα από αυτό το οποίο έζησαν. Και ήταν και κάτι που δεν το περιμέναμε. Μας ξαφνιάσατε ευχάριστα. Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι είναι, αν μη τι άλλο, επειδή εγώ είχα την τύχη να μεγαλώσω μουσικά δίπλα σε πάρα πολλούς σπουδαίους, σε τρομερές προσωπικότητες, να αναφερθώ στον Άστρο Πιατζόλα, στον Βλαντιμίρ Χόροβιτς, στη Μάρθα Άργκεριχ, δηλαδή τέτοιες προσωπικότητες, και είναι, θεωρώ, αδιανόητο όταν σου δίδεται η ευκαιρία να μην μεταφέρεις όλες αυτές τις εμπειρίες σε νέα παιδιά τα οποία αγαπάνε τη μουσική. Είναι υποχρέωση του καθενός μας, από όλους εμάς που είχαμε την τύχη αυτή, να δώσουμε όλα αυτά στις επόμενες γενιές. Άρα λοιπόν με πολύ χαρά το έκανα και νιώθω πολύ όμορφα που κάποια από αυτά τα παιδιά πραγματικά και ταλέντο έχουν. Μακάρι να ενδιαφερθούν οι άνθρωποι οι οποίοι τα χειρίζονται, πως δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, εν πάση περιπτώσει, διότι ορισμένα από αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν κάλλιστα να βρίσκονται σε ένα οδείο, θα πω το δικό μου οδείο που είχα φοιτήσει, οδείο Αθηνών, με προοπτικές πάρα πολύ σπουδαίες. Άρα λοιπόν αφενός πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που δεν μπόρεσε να έρθει να μας ακούσει, αλλά και για αυτούς που θέλουν να ξανάρθουν θα τους έχουμε και κάποιες άλλες εκπλήξεις. Και επειδή είναι εκπλήξεις δεν θέλουμε να... βέβαια, ακριβώς. Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ και πάντα νιώθω πραγματικά υπέροχα και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Νίκο τον Δημητρόπουλο, ο οποίος ήταν ο συνδετικός κρίκος για να συμβεί αυτή η πλέον οικογενειακή ιστορία μεταξύ της Φιλαρμονικής του Γαστορίου και εμένα. Η Σοφία Μανουσάκη από το 2013 αποτελεί δίδυμο με τον Στέφανο Κορκολή και μαζί πραγματοποιούν πληθώρα συναυλίων και εμφανίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης και κυκλοφορία τραγουδιών. Η Σοφία Μανουσάκη μαγεύει τον κόσμο με τις ερμηνείες της. Η ίδια, εκτός από ένα πολύ εντυπωσιακό παρουσιαστικό, διαθέτει τρομερές ικανότητες και χρειά φωνής, κάτι το οποίο δεν περνά παρατήρητο από το κοινό. Οι συναυλίες τους γίνονται πάντα sold out και η Σοφία Μανουσάκη έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα πολλών κορυφαίων ανθρώπων του ελληνικού μουσικού πενταγράμμου, όπως ο Μικής Θοδωράκης. Δίνει δροσιά στα κλασικά τραγούδια, με μεστή όμως τοποθέτηση και κέρια όσο πρέπει όταν πρέπει εκφραστικότητα, με σεβασμό αλλά έντονη φλόγα, με συναισθηματική φόρτιση, δίχως όμως αχρίαστες υπερβολές. Με κεντραρισμένη τέχνη και τεχνική, αποφεύγοντας φαντεζή ευκολίες και γιαλαντζή υπερβολές. Ακολουθεί δηλαδή τον δύσκολο δρόμο για να φτάσει στο στόχο της, όπως ακριβώς λειτουργεί στο μελωδικό σκέλος και ο δάσκαλός της. Από νωρίς χθες, η μουσική της Φιλαρμονικής Γαστούρη Ομόνοια ήταν στις θέσεις τους. Υπό την καθοδήγηση του αρχιμουσικού Σπύρου Ράλη, ξεκίνησαν μία ακόμα πρόβα. Και όλα είναι έτοιμα για την απόψινη μοναδική συναυλία στις 9.30 στο Παλαιό Φρούριο. Είναι η πρώτη φορά που μου δίνει την ευκαιρία να συνεργαστώ με μια φιλαρμονική. Μόνο με ορχήστρες είχα συνεργαστεί στο παρελθόν και είναι μια πραγματικά μαγική εμπειρία το να έχεις τόσα πνευστά γύρω σου. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά και χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθαμε για τρίτη φορά στην Κέρκυρα και να παίξουμε τα τραγούδια του Στέφανου και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό που είμαι μέρος αυτής της συναυλίας εννοείται, αλλά ακόμα πιο χαρούμενη που θα γιορτάσω τα γενέθλιά μου αυτή τη φορά μαζί με τη Φιλαρμονική Γαστουρίου. Αυτό είναι εξαιρετικό, μας το αποκαλύπτεται. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χρόνια πολλά λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα έχουμε μαζί μας και τρεις υπέροχες χοροδίες του 4ου Γυμνασίου, του Μουσικού Σχολείου και την Δημοτική Χοροδία Σαν Τζιάκομο. Και νομίζω πως θα περάσουμε πολύ όμορφα για ακόμη μια φορά. Αυτή η εικόνα που συναντάμε εδώ στην Κέρκυρα, στις φιλαρμονικές μας, να παίζουν μαζί μικρότερη και μεγαλύτερη μουσική. Πολλές φορές και τρεις διαφορετικές γενιές από την ίδια οικογένεια. Πώς το αντιμετωπίζετε, πώς σας φαίνεται? Νομίζω είναι πολύ όμορφο το να υπάρχει μόνο μία γενιά, ας πούμε. Τώρα δίνουν κίνητρο στα νέα παιδιά και αυτό είναι ελπιδοφόρο, είναι σπουδαίο που συμβαίνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό σαν εικόνα και νομίζω πως βοηθάει όλους τους μουσικούς να βρίσκονται και να βιώνουν τέτοιες εμπειρίες μέσα από αυτές τις φιλαρμονικές ή ορχήστρες. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο εύκολο είναι για ένα καλλιτέχνη, για μια ερμηνεύτρια, να είναι πάντα σε ένα επίπεδο τέτοιο που ο κόσμος περιμένει και γεμάτο πως είστε εσείς? Τι σημαίνει στην πράξη καθημερινά αυτό για σας?
σημαίνει πειθαρχία. Δεν μπορεί να... Όταν ξέρεις ότι κάποιος έχει πληρώσει για να έρθει να σε δει και να σε ακούσει, πρέπει να αποδώσεις το ίδιο με την προηγούμενη φορά. Οπότε πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός και να κάνεις καθημερινά τη μελέτη σου και όχι μόνο σαν τραγουδί τις συγκεκριμένες ασκήσεις, γενικότερα να μελετάς και να υπάρχει μια πρόοδος. Όχι μόνο... Πραγματικά όχι μόνο στο τραγούδι, αλλά γενικότερα στον, ναι, στον χώρο της. Ο κύριος Κορκολής είναι απαιτητικός. Πείτε μας τώρα που δεν μας ακούει. Είναι πάρα πολύ απαιτητικός. Ναι. Γιατί έχει πάντα ψηλά τον πήχη, θεωρώ. Πραγματικά, ναι. Αλλά αρχίζω και το αντέχω, νομίζω, γιατί γίνομαι και εγώ το ίδιο. Είμαι τελειομανής με τη δουλειά μου και προσπαθώ συνεχώς για το καλύτερο. Και νομίζω πως η συνεργασία μας δεν είναι κουραστική. Είναι η τέλεια συνεργασία, ναι, επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω να σας ξαναδούμε σύντομα στην Κέρκυρα. Και εγώ το εύχομαι πολύ. Να είστε καλά. Να είστε...